Γεια σας, καλώς ορίσατε στο Greek Cooking by Κατερίνα. Πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχα και εμείς έχουμε αρχίσει ήδη τις προετοιμασίες. Έτσι έχουμε μαζευτεί σήμερα στο σπίτι η μαμά μου και η κόρη μου και εγώ για να ετοιμάσουμε τα πασχαλινά μας κουλουράκια και τις τυρόπιτες. Για τις τυρόπιτες θα βρείτε τη συνταγή στην κάρτα και θα σας βάλω και το link κάτω στην περιγραφή. Είναι μια μέρα χαράς, οικογενειακή, και θα ήθελα να σας γνωρίσω τις συνδημιουργούς μου, η μαμά μου και η κόρη μου. Κύριο Πέγγι και η Δεσποινή Σαλίκη, θα κάνουμε μαζί τα κουλουράκια μας. Πάμε να δούμε τα υλικά. Εδώ έχω 750 γραμμάρια φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, γύρω στα 300-350 γραμμάρια, 5 αυγά, εκ των οποίων 3 ολόκληρα αυγά και 2 κρόκι, και ένα αυγό για την επάλυψη. Ένα φλιτζάνι βούτυρο, προτιμώ το φρέσκο, μπορείτε να βάλετε και μαργαρίνη αν θέλετε ή και μισό-μισό, είναι 250 γραμμάρια το βούτυρο. Το ξύσμα από ένα πορτοκάλι, baking powder, 2 κουταλιές του γλυκού, 2 βανίλιες, γάλα, ευαπορέ συνήθως χρησιμοποιώ γιατί έχει πιο μεστή γεύση και υφή, είναι 5 κουταλιές της σούπας. Και εναλλακτικά σε ένα κομμάτι ζύμης λέμε να προσθέσουμε και λίγο κακάο για να κάνουμε έτσι και κάτι διαφορετικό και δίχρωμο. Ξεκινάμε χτυπώντας το βούτυρο στο μίξερ, προσθέτουμε τη ζάχαρη. Το χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει. Έχω χαμηλώσει την ταχύτητα για να μπορείτε να με ακούσετε και τώρα, αφού έχει αφρατέψει πολύ ωραία το βούτυρο με τη ζάχαρη, θα ενσωματώσουμε ένα-ένα τα αυγά. Δυναμώνουμε την ταχύτητα, έτσι, εγώ το έχω χαμηλά τώρα, απλά για να με ακούτε. Τι ωραία που χτυπήθηκε, έχει αφρατέψει πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα αλλάξουμε το γάζο του μίξερ. Πρώτα όμως, να ανακατέψουμε το αλεύρι, στο αλεύρι, στη φαρίνα μας. Θα ρίξουμε το μπέικιν. Το ξύσμα δεν θα το βάλω όλο γιατί μου φαίνεται πολύ. Είπαμε μαγειρεύουμε και με το μάτι εμείς εδώ πέρα για να μην μας πικρίσει. Ήταν μεγάλο το πορτοκάλι. Θα ρίξουμε και τις βανίλιες. Μέσα και οι βανίλιες. Και αν θέλετε να πάρετε και βανίλιες με άρωμα που έχει με πορτοκάλι και διάφορες άλλες, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κάνουμε ένα ωραίο αρχικό ανακάτεμα και θα συνεχίσουμε το χτύπημα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το γάτζο που είναι για τα κέικ. Να το βάλουμε και αυτό για να μην μας ψηλάει το αλεύρι και ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι και θα συμπληρώσουμε και το γαλατάκι. Ρίχνουμε και το γάλα και συνεχίζουμε με το αλεύρι. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι πάρα πολύ όμορφη, βελούδινη, τρυφερή. Λίγο όμως, μισή κουταλίτσα φαρίνα θα μας χρειαστεί για να πλάθονται πιο εύκολα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Αλίκη έχει αποφασίσει ότι θέλει να κάνει και ένα πείραμα με χρώμα ζαχαροπλαστικής. Τι θα κάνεις? Θα έχω κόκκινο, μπλε και κίτρινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και θα έχω πάρει έτσι ζύμη και θα βάλω μία σταγόνα προς το παρόν χρώμα. Αν θέλετε να κάνετε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλετε γάδια γιατί ναι, μετά θα βέβαια, είναι κόκκινα τα χέρια σας ή μπλε. Ωραία, για να δούμε πώς θα βγει. Έγινε πολύ ωραίο το κόκκινο, ε! Ναι, χρειάστηκε να βάλω 4 σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής. Ωραία. Εντάξει, μην το πολύ δουλεύεις όμως γιατί αμολάει βούτυρο. Ναι. Λοιπόν, έτσι, αυτό λογικά βγάζει. Πόσο βγάζει κουλουράκι? Εσύ γιατί λες, ένα ή δύο? Δύο, τρία. Okay. Ωραία. Για να δούμε και η μητέρα, η οποία είναι μάστορας της ζαχαροπλαστικής. Έτοιμο και της μητέρας το κουλουράκι. Ας βοηθήσω κι εγώ. Αλίκη, θα κάνεις σκέτα. Στεφανάκι, κάνεις. Δεν μου βγήκε όμως και πολύ όμορφο. Όχι, καλό είναι. Κοίτα, εδώ δεν είμαστε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, εδώ κάνουμε το κέφι μας, πλάθουμε τα κουλουράκια μας για το Πάσχα. Όλοι μαζί να το ευχαριστηθούμε.
Α, γίνονται πολύ ωραία και τα χρωματιστά τελικά. Να βάλουμε και λίγο κακάο, ε. Ναι. Πάμε τώρα να βάλουμε και το κακάο. Τα χρωματιστά βγήκανε πάρα πολύ ωραία νομίζω, έτσι. Ήταν επιτυχία. Να είναι καλά η γιαγιάκα μας. Γιαγιά μας, τόρισα. Είναι αυτό, Αλική? Αυτό το κάνω να φαίνεται λίγο σαν unicorn κέρατο. Εντάξει, άμα ήταν και χρυσό θα ήταν καλύτερα, αλλά εντάξει. Είπαμε, φαντασία. Είναι η χαρά των παιδιών. Αυτά τα δίχρωμα που φτιάχνω τώρα είναι τα αγαπημένα μου. Τα σοκολάτα βανίλια. Λοιπόν, τον κρόκο του αυγού με λίγες σταγονίτσες νερό τον χτυπάμε σε ένα μπολάκι και θα αλείψουμε τα άσπρα μας κουλουράκια με τον κρόκο. Τα άλλα τα κουλουράκια, τα χρωματιστά, θα τα αλείψουμε με το ασπράδι για να μην μας χαλάσει το χρώμα. Λοιπόν, έτοιμο είναι το πρώτο καψί για φούρνο. Προθερματισμένος φούρνος στους 180 βαθμούς. Θα ψήσουμε για 15 με 20 λεπτά μέχρι να ρωτήσουν στον αέρα. Λοιπόν, μου έρθε μια ιδέα να κάνω ένα λουλουδάκι, γιατί βρήκα αυτό το κουπάτ λουλουδάκι και θα κάνω ένα τέτοιο. Και θα βάλω, για να κάνω, πώς το λένε αυτό στη μέση, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, θα βάλω αυτό στη μέση που υποτίθεται έχει μέσα τυγύρι ή τι είναι αυτό. Έτσι ένα μικρούλι και θα το βάλω εδώ. Τέλειο! Πολύ ωραίο! Κάνουμε ό,τι σχέδια θέλουμε. Αφήνουμε τη φαντασία μας να δημιουργήσει. Μαζέψτε τα παιδάκια σας, τα εγγονάκια σας, να ευχαριστηθούν όλοι μαζί τη γιορτή. Και συμφωνώ φυσικά με τη γιαγιά. Καλό Πάσχα! Εμένα πάντα το Πάσχα ήταν η αγαπημένη μου γιορτή, διότι πάντα πήγαινε στη γιαγιά και κάναμε κουλουράκια, τσουρέκια, τυρόπιτες και πάντα περνούσε σούπερ. Αλείφουμε με το ασπράδι, χτυπάμε λίγο το ασπράδι να κάνει λίγο αφρό και αλείφουμε τα χρωματιστά κουλούρια με το ασπράδι. Έτοιμη η πρώτη φουρνιά, στα 15 λεπτά ήταν έτοιμα. Και τώρα θα βάλουμε και τη δεύτερη. Πραγματικά ανοιξιάτικα χρώματα. Πάμε για φούρνο. Πάμε για φούρνο. Είμαστε στους 180. 15 με 20 λεπτά και παρακολουθούμε. Πάμε. Αυτές είναι οι δύο πρώτες φουρνιές. Άλλο ένα που το βγάλαμε και είναι πίσω εκεί και κρυώνει. Θα τα αφήσετε πρώτα να κρυώσουν και μετά θα τα σερβίρετε. Αυτά που έχουν χρώμα ζαχαροπλαστικής χρειαστήκαν στο σύνολο 10 λεπτά παραπάνω. 5-10 λεπτά παραπάνω. Θα το παρακολουθείτε, είπαμε. Πάντα βλέπουμε γιατί είναι πιο υγρασιασμένα και χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο. Εξαρτάται και από το φούρνο σας, έτσι μην ξεχνιόσαστε. Πάντα μαγειρεύουμε, είπαμε, παρακολουθώντας και με το μάτι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να δοκιμάσουμε και λέω να δοκιμάσει η Αλίκη. Για πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, επειδή αρχικά εγώ θα δοκιμάσω πρώτη, διότι μου έχουν σπάσει τη μύτη και μυρίζουν τόσο ωραία, επειδή δεν θέλω να τα χαλάσω τα άλλα τα χρωματιστά, θα πάρω αυτό εδώ που είναι σοκολάτα βανίλια. Μπράβο γιαγιά, μπράβο μαμά, μπράβο και σε μένα. Βέβαια, όλοι μας τα κάναμε. Είναι με αγάπη, γι' αυτό είναι πάρα πρόστιμα. Πολύ ωραία. Τα χρωματιστά. Τα χρωματιστά. Για φάει και μια μπουκίτσα από τα χρωματιστά να μας πεις. Αυτό είναι αρκεστά έτσι. Ναι, αυτό είναι, βάλαμε μπλε εδώ πέρα και εδώ πέρα αυτό ήταν κίτρινο, αλλά βγήκε πιο πράσινο. Ωραίο. Ακούγεται η τραγανότητα. Μυρίζουν και αυτά τέλεια και είναι πολύ νόστιμο. Σούπερ. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Καλή Ανάσταση. Αυτή ήταν η συνταγή μας για τα πασχαλινά μας κουλουράκια. Ελπίζουμε να την απολαύσατε, να φτιάξετε κι εσείς κουλουράκια με τους αγαπημένους σας, με τα παιδάκια σας, με τα εγγονάκια σας. Ευχόμαστε σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλά. Να είστε καλά. Καλά Πάσχα. Γεια σας. Καλή Ανάσταση.